Να πάμε στην κυρία Κοτούλα κατευθείαν, γιατί έχουμε τη χαρά να την έχουμε μαζί μας. Η Βασιλική Κοτούλα είναι φίλη χρόνια πολλά. Την εκτιμώ βαθύτατος επιστήμονα. Έχει οργανώσει το Εργαστήριο Μοριακής Παθολογικής Ανατομικής στο Απιθύτα. Ασχολείται με τον καρκίνο. Είναι βασική γνώστρια και δεν είναι σε ένα επίπεδο βασικής έρευνας. Δουλεύει με ιστούς, προσδιορίζει. Και όλη η έρευνα και οι δημοσιεύσεις είναι πώς θα μπορέσουμε να παρέμβουμε πιο αποτελεσματικά, να μάθουμε για τους πολλούς δρόμους του καρκίνου. Τι κάναμε στη διαδικασία μόνο, πριν τις παραδώσω. Τις έβαλα, διάλεξα 10 ερωτήσεις που είχα. Τις δουλέψα μαζί, αρχίζω να στέλνει ο ένας paper στον άλλον και τελικά μέσα από μια διαδικασία τέτοια τα βρήκαμε. Και σήμερα έρχεται και θα σας δείχνει τη μία-μία τις ερωτήσεις που τις έβαλα και θα μας τις απαντήσει. Βασιλική, ευχαριστούμε πολύ που είσαι εδώ. Ήρθε μεταξύ, θα φύγει μαζί μέσα στον πιεσμένο χρόνο της για να μας... Όχι, πρέπει να σε βλέπουμε για νόμο, γιατί εμείς δεν είμαστε. Εμείς είμαστε show. Show lovers. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ την τιμή μου που βρίσκομαι εδώ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Όπως είπε ο κ. Κατσιφρίστου, η προσέγγιση στον ορμονοάντοχο και πριν από αυτό στον εθνοχοάντοχο, αν θέλετε, καρκίνο του προστάτη, γίνεται μέσα από 10 ερωτήματα. Δεν έχω κανένα κόμπιτο τέντερες. Το ερώτημα είναι τι νέο στην κατανόηση του καρκίνου. Όπως είπε πολύ ωραία, προσέγγισε το θέμα πριν ο κ. Μητρόπουλος, με τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας, εκείνο που σήμερα ισχύει στο πώς βλέπουμε τον καρκίνο, είναι ότι ο καρκίνος, εντάξει, είναι μια ετερογενής νόσος, όχι μόνο ανάμεσα στον καρκίνο που βρίσκουμε σε διαφορετικά άτομα, αλλά είναι ετερογενής νόσος και στον ίδιο τον άρρωστο. Ο καρκίνος, στη στιγμή που τον διαγνώσκουμε, έχει περάσει από διάφορα στάδια, θα λέγαμε σε εισαγωγικά, ορίμανσης και δεν είναι ένα ενιαίο σύνολο κυτάρων, τα οποία συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο. Ένα λοιπόν είναι αυτό. Το δεύτερο που έχει προκύψει με τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας είναι αυτή όλη η συσσόρευση αυτών που ονομάζονται big data. Big data τι είναι στην πραγματικότητα? Είναι τα data που προκύπτουν από τις πανγενομικές αναλύσεις των κύριων τύπων καρκίνου και έχουν γίνει όλα αυτά και τις συγκρίσεις μεταξύ τους. Έχουν χαρτογραφηθεί δηλαδή οι γενομικές αλλαγές στα κύρια είδη καρκίνου μέχρι στιγμής, 21 είδη. Και πρέπει να πω ότι στα 21 είδη μέσα δεν είναι ο καρκίνος του προστάτη. Και αυτό γιατί? Γιατί τα πρώτα αυτά, οι πρώτες αυτές οι χαρτογραφήσεις γίνανε από το DCGA Network, για όποιον τα έχει παρακολουθήσει, ενώ ο καρκίνος του προστάτη μάλλον έχει χαρτογραφηθεί από κάπως διαφορετική σύνθεση ομάδας. Στις μέρες μας, λοιπόν, ο καρκίνος είναι μια εξατομικευμένη νόσος που βρίσκεται συνεχώς σε δυναμική εξέλιξη των χαρακτηριστικών της. Εξατομικευμένη νόσος σημαίνει ότι πρέπει να ψάχνουμε για μοριακές και γενετικές τυποποιήσεις και υποτυποποιήσεις και πρέπει να είμαστε σε θέση να προσδιορίζουμε τα χαρακτηριστικά της νόσου όταν αυτά αλλάζουν. Για να πάμε πίσω στα γενικά περί καρκίνου, υπάρχουν αυτά τα κριτήρια από Hanahan και Weinberg, τα οποία δημοσιεύτηκαν δύο φορές στο παρελθόν από τον Weinberg και τώρα είναι πρώτο όνομα ο Hanahan και είναι η επόμενη γενιά, υποτίθεται, των κριτηρίων, των αλλαγών, εν πάση περιπτώσει, που βλέπουμε στον καρκίνο. Και φυσικά οι καρκίνοι, τι θα πρέπει χαρακτηριστικά να έχουν, να μπορούν να πολλαπλασιάζονται, να αποφεύγουν την αναστολή της αύξησης, να ανθίστανται στον κυταρικό θάνατο, αν θέλετε, να έχουν αθανατοποιηθεί τα κύτταρά τους. Αθανατοποιηθεί δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να πατάνε τα κύτταρα. Σημαίνει ότι έχουν άπειρη δυνατότητα πολλαπλασιασμού και που δεν έχουν τα φυσιολογικά. Εντάξει, τα καρκινικά κύτταρα εννοείται ότι μπορεί να πεθάνουν.
Και το άλλο είναι χαρακτηριστικό ότι οι καρκίνοι φτιάχνουν τα αγγεία τους και βεβαίως μεθύστανται. Σε αυτά λοιπόν όλα τα κριτήρια τώρα προσθέθηκαν και 4 καινούργια το 2011, τα οποία επίσης ήταν γνωστά από δεκάδες χρόνια. Και ποια είναι αυτά? Ότι υπάρχει διαταραχή στο μεταβολισμό των καρκινικών κυττάρων. Αν θέλετε, ο καρκίνος σε κυταρικό πια επίπεδο αποτελεί μεταβολικό σύνδρομο. Απλώς εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να το προσεγγίσουμε και να παρέμβουμε ιδιαίτερα. Φυσικά, τα καρκινικά κύτταρα χαρακτηρίζονται από γενομική αστάθεια. Γενομική αστάθεια τι σημαίνει? Αλλαγές στο DNA σε επίπεδο μεταλλάξεων, αντιγράφων, γονιδίων, περιοχών χρωμοσωμάτων. Δομικές αλλαγές που σημαίνει ότι τα γονίδια ενώνονται μεταξύ τους παράτερα. Όλα αυτά σημαίνουν λάθη του DNA από κάτω. Βεβαίως, οι καρκίνοι διαφεύγουν την ανοσοεπιτήρηση του ξενιστή και φυσικά υπάρχουν και φλεγμονές οι οποίες προάγουν την ανάπτυξη των καρκίνων. Και όλα αυτά γιατί είναι τόσο σημαντικά? Μα γιατί για το κάθε τέτοιο κριτήριο υπάρχουν ή θα δημιουργηθούν, έχουν μπει στην κλινική ή θα μπουν στην κλινική στοχευμένα φάρμακα για την κάθε αλλαγή. Αν μιλούμε δηλαδή για εξατομίκευση της θεραπείας, θα πρέπει να ξέρουμε πώς να εξασφαλίσουμε στους αρρώστους το καλύτερο για τον καθένα, το οποίο δεν είναι ίδιο για τον Α άρρωστο με αυτό που θα ήταν για τον Β, μόνο θα πρέπει να μπορούμε να δούμε τι συμβαίνει στον νόμο. Όλη η προσπάθεια αυτή με την υποποίηση των καρκίνων, τι σκοπό έχει τελικά? Έχει το σκοπό να ομαδοποιηθούν όγκοι με κοινά γενομικά και φαινοτυπικά χαρακτηριστικά, τα οποία χαρακτηριστικά αυτά καθορίζουν την κοινή βιολογική συμπεριφορά τους και άρα θα μας έδιναν την ευκαιρία για μια πιο επιτυχημένη θεραπευτική προσέγγιση. Και δεξιά βλέπετε πώς μοιάζουν οι μεταστατικοί ευρυποάντοχοι καρκίνοι του προστάτη σε ένα τέτοιο χάρτη, ας πούμε, γενομικών ανατόμων. Τώρα για τον καρκίνο του προστάτη, τι νέο υπάρχει? Ο καρκίνος του προστάτη συνεχίζει βεβαίως και δεν θα άλλαζε ποτέ αυτό, να αναπτύσσεται από φυσιολογικά κύτταρα μέσω της υπερπλασίας του προστάτη, το οποίο είναι πολυσταδιακή και πολυπαραγωγική διαδικασία. Και όλο αυτό το πολυσταδιακό και πολυπαραγωγικό θα έδινε, θα λέγαμε, την ευκαιρία και τη δυνατότητα, εφόσον έχουμε τη γνώση του τι συμβαίνει, πρόληψης του καρκίνου αυτού. Τώρα, οι πανγενομικές αλλαγές στον καρκίνο του προστάτη, βλέπετε εδώ ήδη από το 2010 είχαν περιγραφεί. Εδώ έχετε ένα περίπου αδρό κάρτη του τι συμβαίνει στα σωματικά χρωμοσώματα, στα καρκινικά, σε εκατοντάδες καρκινώματα του προστάτη. Έχετε με τα κόκκινα τις αλλαγές σε συγκεκριμένα χρωμοσώματα που είναι πάρα πολλές, είναι πάρα πολύ έντονες στα χρωμοσώματα 7 και 8. Και αντίθετα με τα μπλε έχετε πτώσεις σε περισσότερες θέσεις, σε περισσότερα χρωμοσώματα. Τι αλλάζει με όλες αυτές τις έτσι, πολύ αδρές αλλαγές που βλέπουμε σε επίπεδο λειτουργίας των καρκινικών κυττάρων? Ενεργοποιούνται βεβαίως μοριακοί δρόμοι, οι οποίοι επάγουν την αύξηση, αναστέλνουν την απόπτωση και ό,τι λέγαμε με τα κριτήρια του Χάνακαν και Γουάινμπερκ. Και τι άλλο είναι χαρακτηριστικό πολύ όμως για τα καρκινόματα του προστάτη? Ότι μπορούμε να έχουμε γονιδιακές μεταθέσεις χαρακτηριστικές για αυτούς τους καρκίνους, στους οποίους, στις οποίες μεταθέσεις συμμετέχει ένα γονίδιο, θα σας το πω, ίσως να το ξεχάσετε και ξεχάσετε το, δεν πειράζει. Λέγεται TMRSS2, είναι μια στην πραγματικότητα διαμεμβρανική προτεάση και είναι σερινοπροτεάση. Αν δεν σας λέει κάτι αυτό, ξεχάστε το, αλλά είναι ένα μόριο το οποίο επάγεται από τους ανδρομονικούς υποδοχείς. Και σαν τέτοιο μόριο, γιατί το επιλέγουν τα καρκινικά κύτταρα του προστάτη για να το χρησιμοποιούν? Μα γιατί βεβαίως, εφόσον αυτό δουλεύει, αν δίπλα του κολλήσει ένα άλλο γονίδιο το οποίο θα παράγει ένα υβριδικό μόριο, που θα παράγεται συνέχεια το υβριδικό μόριο και θα επάγει την αύξηση, αυτό θα είναι καταλαβαίνετε προς όφελος των καρκινικών κυττάρων και κάπως έτσι λειτουργούν οι γονιδιακές μεταθέσεις στον καρκίνο γενικότερα. Εδώ τι έχουμε? Έχουμε το χάρτη των γονιδιακών, των γενομικών αλλαγών σε εκατοντάδες καρκίνους του προστάτη και με μια ματιά βλέπουμε ότι αυτές οι γενομικές αλλαγές ομαδοποιούνται. Τώρα, η ομαδοποίηση αυτή, εδώ την ονομάζουν 6 clusters,
Τα clusters αυτά είναι πολύ σημαντικό, το ότι έχουν σχέση με την φυσική ιστορία της νόσου, όπως βλέπουμε εδώ. Αυτό, αν θέλετε, το κόκκινο κλάστερ που είναι αυτή η κατάσταση εδώ στους όγκους, πηγαίνουν χειρότερα αυτοί οι άρρωστοι, σε σχέση, για παράδειγμα, ακόμη και με το διπλανό κλάστερ, αυτό που έχει επίσης πολλές υγειονομικές αλλαγές, όπου οι ασθενείς πηγαίνουν σημαντικά καλύτερα, δηλαδή αυτοί οι ασθενείς και αυτοί, αν συγκρίνουμε. Εντάξει. Το σημαντικό επίσης είναι εδώ, ότι τα κλάστερς αυτά σχετίζονται τελικά με την έκταση της νόσου. Την έκταση της νόσου πάντα εννοούμε στα υλικά που έγιναν αυτές οι αναλύσεις, έτσι. Διότι θα πρέπει να ξέρουμε ότι για να πούμε οτιδήποτε για βιολογικούς δείκτες, θα πρέπει να έχουμε ένα συγκεκριμένο υλικό και μιλούμε μόνο για εκείνη τη στιγμή, στην πραγματικότητα. Για την έκταση της νόσου, λοιπόν, όπου έγιναν αυτές οι αναλύσεις, φαίνεται ότι διαφορετικά κλάστερς βλέπουμε, για παράδειγμα, σε διαφορετική διαβάθμιση γλύσεων. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οι καρκίνοι, όταν αρχίζουν, είναι διαφορετικοί, αυτά που λέγαμε πριν από τον κύριο Μητρόπουλο, και όσο προχωρούν, αλλάζουν πρόσωπο, με βάση όμως τις αλλαγές τις γενομικές τις οποίες αποκτούν. Τώρα, σχετικά με τον μοριακό δρόμο των ανδρογονικών υποδοχέων, πάλι συζητήθηκε πριν, τα γονίδια τα οποία παρεμβαίνουν στη ρύθμιση στην λειτουργία των ανδρογονικών υποδοχέων, αλλάζουν βέβαια στον καρκίνο του προστάτη, αρχίζοντας από το ίδιο το γονίδιο των ανδρογονικών υποδοχέων, τους αναστολείς του μοριακού δρόμου και τους επαγωγείς του. Χαρακτηριστικό όμως και εδώ είναι ότι αυτός ο μοριακός δρόμος, ενώ βρίσκεται ήδη αλλαγμένος σε πάνω από τους μισούς πρωτοπαθείς καρκίνους του προστάτη, και είναι οπωσδήποτε αλλαγμένος σε όλες τις περιπτώσεις με μεταστατικό καρκίνο. Αυτό και μόνο επαυξάνει το ότι θα πρέπει να διαφοροποιούμε την νόσο από το τι διαγνώστηκε στην αρχική βιοψία με το τι θα αντιμετωπίσει ο κλινικός σε κάποια στιγμή της υποτροπής της. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ήδη το είπαμε πριν, και είναι κάτι το οποίο πρέπει να κρατήσουμε, γιατί πλέον αποδεικνύεται, δεν χρειάζεται άλλη απόδειξη. Συγγνώμη, νομίζω ότι δεν χρειάζεται. Έχει πιο μικρόφωνο από ένα από το βγάζω και να έχει. Τι είναι? Δεν σου βγάζει μικρόφωνο. Όχι. Ακούγομαι και χωρίς μικρόφωνο, το είπα. Όχι. Λοιπόν, και αυτό είναι ότι εδώ δείχνει τι. Ότι στον μεταστατικό καρκίνο του προστάτη, που είπαμε ότι αλλάζει η δράση των ανδρογονικών υποδοχέων, η δράση τους από τι εξαρτάται η λειτουργία τους μέσα στα κύτταρα, όχι τόσο πολύ από την τεστοστερόνη ή οτιδήποτε θα επίγει μια ορμονοεξαρτώμενη κατάσταση, αλλά έχουν συσσωρευτεί αλλαγές σε γονίδια τα οποία αλλάζουν την επιγενετική κατάσταση αυτών των κυττάρων, δηλαδή οι στόνες, αν θέλετε, από κετηλίωση των εστονών ή οτιδήποτε μεθυλίωση, η επιγενετική κατάσταση έχει αλλάξει και αυτή είναι που τελικά διαφοροποιεί τη δράση των ανδρογονικών υποδοχείων στο μεταστατικό καρκίνο του προστάτη. Και βέβαια ένα ακόμη στοιχείο το οποίο θα πρέπει να κρατήσουμε από όλες αυτές τις έρευνες είναι ότι τα ανδρογόνα και οι υποδοχείς τους έχουν διαφορετική επίπτωση στη φυσική ιστορία της νόσου σε διάφορα είδη καρκίνου, δηλαδή τι. Μα ξέρετε ότι ο καρκίνος του μαστού, τον οποίο τον συγκρίνουν κατά κόρο με τον καρκίνο του προστάτη, είναι σε περισσότερες περιπτώσεις θετικός για ανδρογόνα, από ότι για ανδρογονικούς υποδοχείς, από ότι για εστρογονικούς υποδοχείς. Σε όλες τις μελέτες αυτό φαίνεται. Δηλαδή, αν έχετε... Τι να κάνω τώρα, ναι. Έτσι. Εντάξει. Έλεγα λοιπόν ότι στον καρκίνο του μαστού κάπου 85 μέχρι και 90% σε κάποιες μελέτες η όγκη είναι θετική για ανδρογονικούς υποδοχείς. Η θετικότητα σε ιστρογονικούς υποδοχείς αντίστοιχα είναι 75%. Ωραία, άρα τα ανδρογόνα είναι σε πολύ περισσότερους καρκίνους του μαστού από ότι τα ιστρογόνα. Στον καρκίνο του μαστού τώρα τι κάνουν τα ανδρογόνα? Τα ανδρογόνα θεωρούνται γενικά καλά η ύπαρξή τους. Γιατί δείχνουν ότι υπάρχει μια φυσιολογική ρύθμιση και λειτουργία των ιστρογονικών υποδοχέων στους όγκους αυτούς.
Γιατί αν θέλετε, αυτά μεταξύ τους, δηλαδή στρογγονική υποδοχή και ανδρογονική υποδοχή, επικοινωνούν, αλληλορυθμίζονται, μπορεί να κάνουν και ετεροδημερή και όλα αυτά. Στον καρκίνο του προστάτη τώρα τι συμβαίνει. Στον καρκίνο του προστάτη τα ανδρογόνα επάγουν με την αύξηση των όγκων, όμως από ό,τι φαίνεται δεν τους δίνουν μεταστατικά χαρακτηριστικά. Είναι και εδώ έχουν κάποια, αν θέλετε, διαφοροποιητική δράση στα πρώτα στάδια της νόσου. Επομένως, από αυτά που κρατάμε και είπαμε, ακούστηκαν πριν σε αυτή την αίθουσα και από αυτά που θα πρέπει να κρατήσουμε για τον καρκίνο του προστάτη είναι τι, ότι ναι, η κύρια οδός για την ανάπτυξη και εξέλιξη του καρκίνου του προστάτη είναι δράσεις μέσω των ανδρογόνων και ανδρογονικών υποδοχέων. Κανείς δεν τη λέγει. Και αυτό χαρακτηρίζει την ορμονοευαισθησία στον καρκίνο του προστάτη. Αυτή η ορμονοευαισθησία όντως αποτελεί στόχο για φαρμακευτικές παρεμβάσεις. Και τελικά, τι είναι ορμονοαντοχή? Είναι η αποτυχία των φαρμακευτικών παρεμβάσεων που στοχεύουν στο να αποκλείσουν οτιδήποτε έχει σχέση με τη δράση των ανδρογόνων και ανδρογονικών υποδοχέων. Η αντοχή, δηλαδή, αφορά στα φάρμακα. Ωραία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να διαχωρίσουμε. Χαρακτηρίζουμε τους όγκους σαν ορμονοάντοχους, εγκυκοάντοχους ή οτιδήποτε, να βάζετε πώς απαντάνε στους φαρμακευτικούς ή άλλους θεραπευτικούς χειρισμούς που κάνουμε. Και έχουμε απαντήσει ήδη τη μισή ερώτηση εδώ. Συγγνώμη λίγο, να το λέμε την ερώτηση, γιατί θα περάσει πολύ γρήγορα, οπότε δεν το προλαβαίνουμε να το διαβάσουμε. Η τρίτη ερώτηση, και είμαστε ακόμα στην τρίτη ερώτηση, αλλά οι άλλες είναι έτοιμοι, ποιος είπε μου απαντήσει, είναι τι είναι η ορμονοαντοχή. Ορμονοαντοχή τι είναι, είπαμε, εξάρτηση του καρκίνου του προστάτη από δράση των ανδρογονικών υποδοχέων στα κύτταρα του όγκου. Οι δράσεις των ανδρογονικών υποδοχέων εξαρτώνται βεβαίως από τα ανδρογόνα και τι από την τεστοστερόνη. Και η τεστοστερόνη παράγεται πού, σε όρχες επινεφρίδια, κλασικός άξονας υποθάλαμος υπόφυση περιφέρειας. Αυτό είναι φυσιολογικός άξονας ρύθμισης παραγωγής τεστοστερόνης. Αλλά μόνο πού, η τεστοστερόνη παράγεται και από τον ίδιο τον όγκο και εκεί βεβαίως. Δεν περιμένουμε να ρυθμίζεται από κανέναν άξονα, είναι άλλη κατηγορία. Θα πρέπει επίσης να θυμηθούμε για οτιδήποτε δείκτες μιλάμε, ότι η τεστοστερόνη, τα ανδρογόνα και όλα αυτά είναι στεροειδή. Επομένως, η σύνθεσή τους γίνεται μέσω αλληλεπιδράσεων και μέσω δεδαλωδών στην ουσία ενζυμικών συστημάτων, ενώ η ανδρογονική υποδοχή είναι πρωτεΐνες. Και για να έχουμε ανδρογονικούς υποδοχή σε έναν όγκο, θα πρέπει να εκφράζεται το γονίδιο των ανδρογονικών υποδοχέων. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα και στον τρόπο που θα μελετήσουμε τη βιοσύνθεσή τους και στον τρόπο που θα θελήσουμε να παρέμβουμε θεραπευτικά. Εδώ είναι αυτό το η δεδαλώδης βιοσύνθεση των ανδρογόνων, όπου το κύριο ένζυμο είναι αυτή η CYP17α1 και οτιδήποτε άλλες υδροξυλάσεις ή άσες. Και το γονίδιο των ανδρογονικών υποδοχέων, άλλη παρουσίαση τελείως, το οποίο παρεμπιπτόντως βρίσκεται στο χι χρωμόσωμα και το οποίο δεν δίνει μία πρωτεΐνη σαν παράγωγο, αλλά πολλές μέσω εναλλακτικού ματίσματος. Αρχικά λοιπόν, όπως υπόθηκε, ο καρκίνος του προστάτη είναι ορμονοευαίσθητος και όσο προχωράει γίνεται ορμονοάντεχος, δηλαδή αθεκτικός στον αποκλεισμό των ανδρογόνων. Πώς αναπτύσσεται αυτό? Εδώ έχουμε το τι θα περιμέναμε. Φαρμακευτικά παρεμβαίνουμε στη ρύθμιση της βιοσύνθεσης τεστοστερόνης, για παράδειγμα από τα LHRH ανάλογα. Θέλουμε να κάνουμε φαρμακευτικό εγκλωβισμό. Πέφτουν τα επίπεδα της τεστοστερόνης και υποτίθεται ότι έρεται η δράση της τεστοστερόνης στον όγκο. Όμως, τι συμβαίνει? Ο όγκος αναπτύσσεται και με ελαττωμένη παροχή τεστοστερόνης και με τους AR, με τους ανδρογονικούς υποδοχείς που συνεχίζει να παράγει και αυτό ονομάζεται τότε ευνουχοαντοχή. Δεύτερη, μετά την ευνουχοαντοχή, αποκλείουμε εντελώς τη σύνθεση τεστοστερόνης, για παράδειγμα παρεμβαίνοντας κατευθείαν στη σύνθεση, αποκλείοντας τα ένζημα που την φτιάχνουν, παράδειγμα πειρατερώνει. Ο όγκος μαθαίνει να χρησιμοποιεί τους ανδρογονικούς υποδοχείς του με διαφορετικό τρόπο ή με την εξέλιξη του όγκου αλλάζουν και οι ανδρογονικοί υποδοχείς και άρα είναι αδύνατο να τους στοχεύσουμε με την εζαλουταμίδη που θα είχαμε, λέμε. Και τότε ονομάζουμε τους όγκους αυτούς ορμονοάντοχους.
Αυτός είναι ένας τεχνητός διαχωρισμός στην πραγματικότητα. Έχει να κάνει, είπαμε, με τα φάρμακα και τους μηχανισμούς δράσης. Και βέβαια, όταν πέφτουν τα επίπεδα της τεστοστερόνης, αλλάζει και η λειτουργία των ανδρογονικών υποδοχέων στον όγκο. Τώρα, ποιοι δρόμοι παρέμβασης υπάρχουν, είπαμε, σχεδόν. Αναστέλνουμε τον άξονα υποθάλαμου υπόφυσης περιφέρειας, LHRH ανάλογα. Αυτά που, που έχουν ήδη υποθεί με μιμητικά στεροειδών, οτιδήποτε τέτοιο. Αλλά για τα πιο καινούργια φάρμακα, LHRH ανάλογα, είπαμε, για να αναστείλουν τουλάχιστον την αρχική παραγωγή της τεστοστερόνης. Και ορμονική θεραπεία, όπως λέγεται, δηλαδή αντιανδρογόνα, αναστολή της βιοσύνθεσης τεστοστερόνης, που σημαίνει αναστολή των ενζήμων που συμμετέχουν στη βιοσύνθεσή της, και αυτή θα ήταν εδώ η αμπυρατερόνη, ένα παράδειγμα, και αναστολή της δράσης των ανδρογονικών υποδοχέων, γιατί έχουμε κάποιο φάρμακο που αναστέλει κατευθείαν το σύγκλωκο ή τους μεμονωμένους ανδρογονικούς υποδοχείς, και αυτή θα ήταν η ενζαλοταμίν. Δύο παραδείγματα δηλαδή από αυτά τα φάρμακα. Το πέμπτο ερώτημα που μπήκε ήταν σε ποιους μοριακούς στόχους δρούν τελικά τα νέα φάρμακα. Αυτά είναι λίγο πολύ γνωστά. Έχετε εδώ μια εικόνα ωραία για το πώς παράγονται τα ανδρογόνα και πώς θα δρούσαν στον καρκίνο του προστάτη, και άρα σε διάφορα σημεία του δρόμου μπορούμε να παρέμβουμε για να τα κόψουμε. Κλασικά εδώ αριστερά πώς λειτουργούν τα LHRH ανάλογα. Αν δεν υπάρχει η οχρινοποιητική, δεν θα παράγεται τεστοστερόνη ή λιγότερη τεστοστερόνη στον όγκο. Ή μπορεί κανείς να αναστείλει, θα μπορούσε ίσως κανείς να αναστείλει την παραγωγή τεστοστερόνης στα επινεφρίδια, και βέβαια να αναστείλει κανείς την παραγωγή της τεστοστερόνης στα προστατικά κύτταρα, στα καρκινικά κύτταρα. Κάτι το οποίο όμως δεν έχει περάσει ακόμη στην εφαρμογή. Εκείνο όμως που έχει περάσει την εφαρμογή, εκτός από τα LHRH ανάλογα, είναι βεβαίως το αντιανδρογόνα. Τι γίνεται δηλαδή, παράγεται η τεστοστερόνη με τις φυσιολογικές της ρυθμίσεις, και υπάρχουν τα αντιανδρογόνα τύπου αμπυρατερόνης που σταματάνε τη σύνθεση της τεστοστερόνης και από τους όρκους, από τους όρκες και από τα επινεφρίδια. Εδώ με τα LHRH ανάλογα, η παραγωγή τεστοστερόνης και ανδρογόνων γενικά από τα επινεφρίδια δεν σταματάει. Η αμπυρατερόνη, επομένως, τι κάνει, μειώνει την αύξηση του όγκου, του καρκίνου του προστάτη, του καρκινόματος που έχουμε, παρεμβαίνοντας, σταματώντας την σύνθεση της τεστοστερόνης. Αυτό το κάνει αναστέλλοντας αυτό το σύμπλοκο ενζήμων CYP17. Που είναι διαφορετικά ισοένζημα τα οποία συνεργάζονται για να παραχθεί η τεστοστερόνη, αρχίζοντας από τη χοληστερόλη. Τώρα, εκείνο βέβαια, έχουμε πτώση λοιπόν σε όλα τα ανδρογόνα. Εκείνο όμως που συμβαίνει, επειδή υπάρχουν δύο δρόμοι στην παραγωγή των στεροειδών, αν αποκλείσουμε το δρόμο των ανδρογόνων, τότε θα έχουμε άνοδο στον δρόμο των κορτικοστεροειδών και ενδεχομένως θα έχουμε και περίσσια αλδοστερόνης. Αυτό βέβαια είναι ανεπιθύμητο, και για να το αποφύγουμε, τι κάνουμε, δίνουμε μαζί με την αμπυρατερόνη, δηλαδή με τον αποκλεισμό αυτών των ανδρογόνων, χαμηλή δόση υποκατάστασης κορτικοειδών, η οποία ελαχιστοποιεί τη δράση της περίσσιας των αλατοκορτικοειδών. Και ισχύει βέβαια ότι όσο για μεγάλο χρονικό διάστημα, όσο δίνουμε και απαντούν οι όγκοι στην αμπυρατερόνη, στην οξική αμπυρατερόνη, όλα τα ανδρογόνα είναι κάτω, ενώ αντίθετα αυξάνουν τα κορτικοειδή. Τώρα, το άλλο φάρμακο για το οποίο θα μιλούσαμε ήταν η ενζαλοταμίδη. Η ενζαλοταμίδη τι είναι? Η ενζαλοταμίδη στοχεύει άμεσα στους ανδρογονικούς υποδοχείς και η δράση της είναι σε τρία βασικά επίπεδα του σηματοδοτικού μονοπαθιού των ανδρογονικών υποδοχέων. Τι κάνει? Αναστέλει τη σύνθεση, τη σύνδεση των ανδρογόνων στους ανδρογονικούς υποδοχείς, αποτρέπει τη μετατόπιση των ανδρογονικών υποδοχείων, τον συμπλόγο τους στον πυρήνα, όπου θα δράσουν, και αναστέλει τελικά τη δράση τους, αποτρέποντας τη σύνδεση των ανδρογονικών υποδοχείων στο DNA. Γιατί με αυτόν τον τρόπο
η ανδρογονική υποδοχή, όπως και όλη η πυρηνική υποδοχή αυτής της οικογένειας, πάρουν ή αναστέλουν τη γονιδιακή έκφραση εκατοντάδων γονιδίων και προς τη μία και προς την άλλη κατεύθυνση. Τώρα, έχουν δειχθεί όλα αυτά και σε πειραματικό επίπεδο. Η ενζαλοταμίδη συνδέεται δραστικά με τους ανδρογονικούς υποδοχείς. Εδώ, ό,τι θέλει ο καθένας βλέπει, εδώ θέλουν να δείξουν ότι η ενζαλοταμίδη αναστέλει την αύξηση των ανδρογονικών υποδοχέων στους πυρήνες των καρκινικών κυττάρων για να μην λειτουργήσουν εκεί. Αλλά στην πραγματικότητα, εκείνο που κάνει η ενζαλοταμίδη, που είναι αυτή η εικόνα, κοιτάξτε, εδώ είναι χωρίς ανδρογονικούς υποδοχείς οι πυρήνες. Εκείνο που κάνει στην πραγματικότητα η ενζαλοταμίδη, τι είναι, σε σχέση με την πικαλοταμίδη, όντως μειώνει τη μετατόπιση των ανδρογονικών υποδοχέων στον πυρήνα. Δεν αναστέλει τελείως. Εντάξει, έχει οπωσδήποτε μη μετρήσιμες αγωνιστικές δράσεις στους ανδρογονικούς υποδοχείς σε σύγκριση με την πικαλοταμίδη. Και βέβαια δεν αφήνει τους ανδρογονικούς υποδοχείς να λειτουργήσουν στο DNA και δεν έχει... Αυτό έχει αποδειχθεί σε προκλινικά μοντέλα, σε αντίθεση με την πικαλοταμίδη. Και όπως είπαμε μέχρι εδώ, και να το ξαναθυμίσω αυτό, αντοχή σε LHRH ανάλογα την ονομάζουμε γλούχο αντοχή και αντοχή σε αντιαδρογόνα, όργωνο αντοχή. Τώρα, το έκτο ερώτημα ήταν, υπάρχει περίπτωση τα αντιαδρογόνα αυτά να προσφέρουν καλύτερη λύση από τα LHRH ανάλογα αν τα δώσουμε νωρίτερα, δηλαδή να μην χρησιμοποιούμε LHRH ανάλογα, αλλά μονάχα αυτά τα πιο ειδικά αντιαδρογόνα, ή υπάρχει πιθανότητα να οδηγήσουν στο να γίνεται νωρίτερα ο όγκος ορμονοάντοχος από ότι θα γινόταν εγκουκουάντοχος. Και πραγματικά, εκείνο που φαίνεται είναι ότι όταν καταργούμε πλήρως τη δράση των ανδρογόνων, δεν φαίνεται να κάνουμε το επιθυμητό καλό. Δηλαδή, τι είναι αυτό. Υπάρχουν όλες αυτές οι πιθανότητες για την ανάπτυξη αντοχής τελικά στην αμπειρατερόνη. Η αμπειρατερόνη, θυμίζω, είναι αυτή που αναστέλει άμεσα τη βιοσύνθεση της τεστοστερόνης. Την αναστέλει με επιτυχία τη βιοσύνθεση της τεστοστερόνης, αλλά τα καρκινικά κύτταρα βεβαίως μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τους ανδρογονικούς υποδοχείς με τον ίδιο τρόπο. Χάνουν οι ανδρογονικοί υποδοχείς τις διαφοροποιητικές δράσεις που είχαν με επίδραση των ανδρογόνων. Και εκείνο που συμβαίνει τελικά είναι ότι τα κύτταρα αποκτούν χαρακτηριστικά αυτό που λέγεται κυττάρων σε επιθήλιο μεσενχηματική μετατροπή, που σημαίνει τι, ότι αυξάνεται η μεταστατική τους ικανότητα και επίσης ενεργοποιούνται τα όποια υπήρχαν καρκινικά βλαστικά κύτταρα, αυτά που λέγονται cancer stem cells, τα οποία δίνουν ανθεκτικούς κλόνους για να αποφύγουν βεβαίως το αντίξιο περιβάλλον στο οποίο τα βάλαμε να μεγαλώσουν χωρίς ανδρογόνα. Το έβδομο ερώτημα ήταν γιατί σε κάποιους ασθενείς πιάνει το ένα φάρμακο όταν το άλλο δεν πιάνει. Αυτό είναι αυταπάντητο αν ξέρει κανένας, αν σκεφτεί κανένας το μηχανισμό δράσεως των φαρμάκων αυτών. Εάν λοιπόν τα καρκινικά κύτταρα εξαρτώνται από τα ανδρογόνα για τη λειτουργία των ανδρογονικών υποδοχέων, τότε όντως, αν το σκόψουμε τα ανδρογόνα, θα μεσολαβήσει κάποιος καιρός μέχρι τα κύτταρα αυτά να γίνουν τελικά, να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους ανδρογονικούς υποδοχείς με διαφορετικό τρόπο. Ή μπορεί αυτό να γίνει και άμεσα. Το διάστημα δεν μπορεί κανείς να το προβλέψει με τα σημερινά τεστ, αλλά μπορεί αυτό να υποθέσει κανείς ότι μπορεί να γίνει και πολύ γρήγορα, ανάλογα με το στάδιο έκτασης της νόσου και με το αν ήδη οι ανθεκτικοί κλόνοι υπάρχουν στον όγκο στον οποίο εμείς θέλουμε να θεραπεύσουμε. Και όλο αυτό, για να απαντηθεί σωστά, θα ήταν ζήτημα δικτών ευαισθησίας στα φάρμακα, για τα οποία δεν έχει γίνει, λυπάμαι που το λέω, σχεδόν καμία πρόοδος. Το ίδιο πράγμα δείχνει και σε αυτή τη διαφάνεια ο Νίκος Μητσιάδης, όπου στην πραγματικότητα λέει γιατί ενώ συνεχίζουν να εκφράζονται οι ανδρογονικοί υποδοχείς στα καρκινικά κύτταρα του προστάτη, μπορεί να λειτουργούν μέσω των ανδρογόνων ή και χωρίς αυτούς. Και να θυμηθούμε ότι οι ανδρογονικοί υποδοχείς δεν είναι ένα είδος πρωτεΐνης. Το 8ο ερώτημα ήταν μήπως είναι καλύτερα να δίνουμε μαζί αυτά τα δύο
φάρμακα τα οποία μπλοκάρουν τα ανδρογόνα. Είμαστε στο 2014. Έχει λογική. Εφόσον πιστέψουμε ότι τα ανδρογόνα πρέπει να τα αποκλείσουμε τελείως. Αν έπρεπε να έχουμε κάνει αυτό, ναι, θα μπορούσαμε να έχουμε φάρμακα τα οποία πραγματικά να καταστέλνουν να μην υπάρχει ανδρογόνο στον ορίζοντα. Το 2014 που είμαστε όμως, δεν υπάρχει κανένα στοιχείο ωφέλους από το συνδυασμό αμπυρατερόλης και ενζαλουταμίδης, είναι πολύ νωρίς ίσως. Τα ερωτήματα που παίρνουν είναι θα πρέπει να τα δώσουμε μαζί ή το ένα μετά το άλλο, το πιο πρώτο. Θα πρέπει να είναι συνεχής η διακοπτόμενη χορήγηση, που φαίνεται ότι έχουν και ίδιο αποτέλεσμα. Πότε θα έπρεπε να παρέμβουμε και να τα δώσουμε. Σίγουρα στην αρχή, ελπίζω να μην το θεωρεί κανείς αυτό. Και βέβαια σε τι δόσεις θα έπρεπε να δοθούν εφόσον θα δοθούν μαζί. Το ένα το ερώτημα ήταν τι άλλο μπορούμε να περιμένουμε από θεραπείες. Θεραπευτικές προσεγγίσεις των καρκίνων του προστάτη είναι αυτά που έχουν ήδη υποθεί σήμερα. Αρχικά ο καρκίνος του προστάτη είναι ορμονοευαίσθητος ή είναι εντοπισμένος, τον αφαιρούμε, τελειώνουμε, ορμονοευαίσθητος, δίνουμε και αντιανδρογόνα σύμφωνα με τα κρατούντα από όσο καταλαβαίνω. Όταν τον θεωρήσουμε ότι είναι ευνοχοάντοχος ή οτιδήποτε άλλο, αρχίζουμε χημειοθεραπείες και αντιανδρογόνα και μέχρι να γίνει ανθεκτικός το ένα αντιανδρογόνο μπορούμε να το υποκαταστήσουμε με άλλο και τελικά εκείνο που συμβαίνει είναι ότι για αυτόν που ονομάζεται ευνοχοάντοχος καρκίνο του προστάτη έχουμε πάντα τη χημειοθεραπεία με διαφορετικούς συνδυασμούς φαρμάκων και με φάρμακα που στοχεύουν διαφορετικά πλέον μονοπάτια εκτός από ανδρογόνα και ανδρογονικούς υποδοχής, σύμφωνα με τις πρόσφατες χαρτογραφήσεις των προτύπων γενομικών αλλαγών στον καρκίνο του προστάτη. Το δέκατο ερώτημα τώρα, που είναι και το τελευταίο, είπαμε, είναι θα έχουμε ποτέ εξέταση που θα προβλέπει τη θεραπευτική απάντηση στα φάρμακα, εδώ είναι το θέμα, που αναστέλνουν τα ανδρογόνα στον καρκίνο του προστάτη. Για να προσεγγίσουμε το θέμα, θα πρέπει να έχουμε ξεκαθαρίσει μερικά βασικά για τους όρους. Συνήθως ασχολείται κανένας με προγνωστικούς δείκτες. Προγνωστικοί δείκτες τι είναι. Έχουμε την ίδια νόσο, σαν κλινική νόσο, δίνουμε τα ίδια φάρμακα και με βάση τα χαρακτηριστικά, τα βιολογικά της νόσου, θέλουμε να δούμε ποιοι από αυτούς τους αρρώστους θα πάνε καλά και ποιοι δεν θα πάνε. Αυτοί είναι οι προγνωστικοί δείκτες. Οι προβλεπτικοί δείκτες, που είναι εδώ και το ζητούμενο, είναι εκείνοι που προβλέπουν την απάντηση σε θεραπευτικό μέσο και είναι ειδικοί για τα θεραπευτικά μέσα. Και είναι εκείνοι οι οποίοι χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της εξατομίκευσης θεραπείας στην ογκολογία σε όλο και περισσότερους τύπους όγκων. Είναι κλασικά να πω για τον καρκίνο του μαστού, βέβαια, ξέρετε. Καρκίνο του παχαίου εντέρου, καρκίνο του πνεύμονα πλέον, έχουμε καταχρηστεί και στο εργαστήριο ασχολούμαστε στη συνέχεια με τέτοιους προβλεπτικούς δείκτες που να προβλέπουν απάντηση σε συγκεκριμένα φάρμακα. Για να πετύχει κανείς καλύτερο αποτέλεσμα και κυρίως το ωφελέει μη βλάπτην και βέβαια για να προστατεύσει και τα συστήματα υγείας. Είναι ένα θέμα. Η κατάσταση σήμερα τώρα για τον καρκίνο του προστάτη ποια είναι, ότι η διάγνωση είναι καταρχήν κλινικο-αποκλειστική. Γίνεται βιοψία αφαίρεση του όγκου, ιστολογική εξέταση, διάγνωση δηλαδή του καρκίνου, και όλοι οι καρκίνοι του προστάτη, χωρίς κανένα επιπλέον τεστ, θεωρούνται βεβαίως ότι είναι ανδρογόνο εξαρτώματα. Είναι, ενδεχομένως. Σε ποιο σημείο και τι άλλο έχουν μέσα, δεν γνωρίζουμε επί του παρόντος. Για την αποτυχία τώρα του φαρμακευτικού ευνοχισμού και την υποτροπή της νόσου, τα γενετικά και μοριακά χαρακτηριστικά είναι και εδώ πολύ άγνωστα. Υπάρχουν κάποιοι επιμέρους δείκτες, οι οποίοι όμως δεν έχουν περάσει σαν evidence, σαν επίπεδο τεκμηρίωσης 1 για την εφαρμογή τους. Και ότι το PSA και αυτά που είπαμε πριν με την ερώτηση του κυρίου Μητρόπουλου, με την παρατήρηση του κυρίου Μητρόπουλου, το PSA και οτιδήποτε στεροειδές και ανδρογόνο δεν είναι ειδικά για, για τα φάρμακα, αλλά έχουν αξία για την παρακολούθηση των ασθενών και ενδεχομένως έχουν αυτή την αξία και όπως είπα και πριν, έχουν αξία σε θετικό αποτέλεσμα. Το αρνητικό του αποτέλεσμα, μα δεν λέει τίποτα.
Εδώ είναι μια μελέτη από πέρσι για την χρήση της διάφορων ανδρογόνων του ορού, τα οποία μπορεί πράγματι να χρησιμοποιηθούν σαν προγνωστικοί δείκτες. Τώρα, ποιες είναι οι προβλέψεις αυτή τη στιγμή για ανάπτυξη τεστ ευαισθησίας των αντιανδρογόνων. Κανονικά, αν λειτουργήσει κανείς όπως λειτουργούν οι έρευνες στους υπόλοιπους καρκίνους, θα πρέπει κανείς να αρχίσει να ψάχνει για αυτό SNPs. Για όσους ίσως δεν κατέχουν αυτό το ακρονίμιο, είναι μεμονωμένοι πολυμορφισμοί στο DNA, οι οποίοι καθορίζουν, για παράδειγμα, οι οποίοι δεν είναι μεταλλάξεις, δεν μπορούν να θεωρηθούν μεταλλάξεις, γιατί βρίσκονται σε σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού, αλλά καθορίζουν τη δράση διαφόρων μορίων, μεταξύ αυτών βεβαίως και των ενζήμων βιοσύνθεσης των στεροειδών, όπως το γονίδιο CYP17α1. Αυτά θα μπορούσε κανείς να τα προσδιορίσει στο περιφερικό αίμα. Δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής κάτι τέτοιο. Χαρακτηριστικά στους ανδρογονικούς υποδοχής για γενομικές φαινοτυπικές αλλαγές που θα ήταν δείκτες για την εζαλοταμίδη, έχει υποθεί για παράδειγμα ότι μεταλλάξεις στους ανδρογονικούς υποδοχής, αυτή η συγκεκριμένη 786 που γίνεται λευκίνη, ναι, δίνει αντοχή. Πότε αναπτύσσεται αυτή, άγνωστο προς το παρόν. Και το κύριο, η κύρια πρόκληση είναι σε τι υλικό θα τα προσδιορίσουμε αυτά. Θα αρχίσουμε να αναρωθάμε μεταστάσεις. Δεν ξέρω τι πιθανότητα έχουμε. Η πρόκληση είναι να χρησιμοποιήσει κανένας κυκλοφορούν τα καρκινικά κύτταρα ή κυκλοφορούν ελεύθερο DNA στο αίμα για να μπορεί να προσδιορίσει δείκτες με τους οποίους θα βοηθήσει τους αρρώστους. Και τελειώνοντας, αυτή είναι η τελευταία στην ουσία διαφάνεια, αυτή είναι μία μελέτη που δημοσιεύθηκε online, δεν βγήκε ακόμη, 17 αν δεν κυκλοφόρησε το τεύχος, 17 Μαρτίου του 2014 τώρα. Και τι λένε αυτοί οι άνθρωποι εδώ, ότι σε 15.170 ασθενείς με πρόνομο καρκίνο του προστάτη, οι οποίοι πήραν ή δεν πήραν αρχικό αποκλεισμό των ανδρογόνων, δεν υπήρξε διαφορά στην ούτε στην επιβίωση, ούτε καν ενδεχομένως μια μικρή διαφορά στην επιδείνωση της νόσου. Αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό σε σχέση με όσα πριν συζητούσαμε για την ορμονοευαισθησία στους καρκίνους αυτούς, τι ρόλο παίζει και πώς θα μπορούσαμε να παρεμβαίνουμε. Σας ευχαριστώ. Για πεςτε μου, ο σκοπός μου είναι λίγο να σας σοκάρω. Πόσο λάθος έχουμε στο μυαλό μας τον καρκίνο του προστάτη. Καρκίνος προστάτη, ανδρογόνα, λοκάνουμε τα ανδρογόνα, ωραία, το κοιμήσαμε, ίσως να μην ξυπνήσει ποτέ με τη θεραπεία, και γι' αυτό να κάνουμε διακοπτόμενη, γιατί μπορεί να μην, ή να κερδίζουμε χρόνο με τα κακά και την άνηση μάχη. Εγώ απέλαψα πολύ που ετοίμαζα την ομιλία μου, το νόμιζα η άνηση μάχη με την τεστοστερόνη, για να τα βάλω όλα τα λάθη που έχουμε κάνει ιστορικά από το Λαμπρί και νωρίτερα μέχρι σήμερα. Ίσως κάποια άλλη φορά να τα πούμε, αλλά πέστε μου λίγο πώς αισθανθήκατε μετά από αυτά τα που ακούσατε εδώ πέρα, που αμφισβητούμε γενικά όλα τα δόγματα που οδηγούν την κλινική μας πράξη. Και ο Νίκος ο Φίστας σηκώνει το χέρι του, τον έβλεπε ότι έκανε μορφασμού σε όλη τη διάρκεια της ομιλίας. Για πες, Νίκο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μέχρι την τρίτη ερώτηση, πολύ φοβάμαι ότι ο κύριος που είσαι από την κάμερα κατάλαβε περισσότερα από ότι εγώ. Μετά ήταν πολύ αναζωογονητικά τα όσα ακούσαμε, το εννοώ αυτό, και καταλήξαμε στη μελέτη των βετεράνων στη δεκαετία του 60. Lost for waiting versus whatever. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι οι ορμόνες ποτέ δεν θεωρήθηκαν, μα ποτέ δεν θεωρήθηκαν καρκινογόνα. Ποτέ. Τα αστεροειδή δεν υπήρξαν ποτέ καρκινογόνα για κανένα στην ιστορία. Και στο μαστό, αν δείτε. Ήταν ποτέ κανείς δεν είπε ότι τα ιστρογόνα είναι καρκινογόνα. Ότι υπάρχουν υποπροϋποθέσεις, λένε, για το μαστό ότι νόσουν, ναι. Και αυτό το ίδιο έχετε. Αλλά μόνο που εκεί τις προϋποθέσεις είχαν δει κάποιος πιο νωρίς από ό,τι έχουν δει εδώ τι συμβαίνει τελικά. Σχόλια πριν κάνω εγώ κάποιο σχόλιο, θα βρίσκει κάτι. Ναι, Σταύρο. Να κάνω εγώ μια ερώτηση. Επειδή μιλήσαμε πάρα πολύ για ανδρογονικό υποδοχή, ανδρογόνα κτλ., δεν μιλήσαμε καθόλου για το στρωματικό μικροπεριβάλλον. Το οποίο νομίζω ότι παίζει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στον καρκίνο του προστάτη. Όπως και σε όλους τους όγκους. Δεν υπάρχει όγκος που να μην παίζει στρωματικό περιβάλλον ρόλο. Ένα που δεν μιλήσαμε είναι αυτό. Και ένα δεύτερο είναι οι οικογενείς καρκίνοι προστάτη που υπάρχουν.
Βέβαια είναι λιγότεροι από ό,τι σε άλλα όργανα, αλλά και αυτοί υπάρχουν. Για το στρωματικό περιβάλλον, εντάξει, είναι στα πλαίσια των χαρακτηριστικών των καρκίνων. Αν θέλετε, αυτό το paper νομίζω είναι και free, δεν είμαι σίγουρη. Αυτό το paper για τα χαρακτηριστικά των καρκίνων, η Next Generation, το 2011, είναι πολύ σημαντικό. Πρώτον, είναι πολύ αναλυτικό και πολύ περισσότερο εκλαϊκευμένο από ό,τι ήταν τα προηγούμενα αυτής της σειράς, που λέει τελικά ποια είναι τα χαρακτηριστικά των όγκων που καθορίζουν την αύξησή τους και άρα πού μπορούμε να παρεμβαίνουμε. Το στρώμα των όγκων είναι, θα έπρεπε να το έχει μελετήσει κανείς, όσο και τα ίδια τα κύτταρα του όγκου. Καταρχήν, όταν λέμε όγκος, εννοούμε ιστός. Ο ιστός είναι καρκινικά κύτταρα και στρώμα. Δεν υπάρχει το ένα χωρίς το άλλο. Τα στρωματικά κύτταρα έχουν αλλαγές, απλώς τα κύτταρα του όγκου έχουν άλλες που τους επιτρέπουν την πολύ πιο εύκολη, αν θέλετε, αύξηση και διείσδυση στο περιβάλλον. Αλλά τα καρκινικά κύτταρα δημιουργούν το στρώμα τους. Αλλά δεν μπορούν να αναπτυχθούν. Όπως δημιουργούν τα αγγεία τους. Γιατί έχουν να ξεφύγουν από ένα σωρό αντίξωες ενθήκες. Σας έκανε εντύπωση ότι τα ανδρογόνα δεν είναι μόνο ότι είναι η τροφή του όγκου, έχουν και έναν αντίθετο ρόλο. Έχουν μία χρησιμότητα στον καρκίνο του προστάτη. Προσέξτε αυτό. Συγγνώμη, να κάνω μια παρέμβαση εδώ πέρα. Έχουν χρησιμότητα λέγοντας ότι έχουν διαφοροποιητικές δράσεις. Αν πάρετε καρκινικά κύτταρα στις καλλιέργειες, δεν έχουν καμία χρησιμότητα. Αλλά η ιστή, αυτό που είπα πριν, ο όγκος, δεν είναι τα καρκινικά κύτταρα. Είναι καρκινικά κύτταρα και το γύρο στρώμα. Οι ανδρογονικές δράσεις μπορεί να έχει κανένας και στα καρκινικά κύτταρα και στο στρώμα. Μετά από αυτό, κατανοήσατε την ομιλία, γιατί είναι εντελώς άχρηστο το να βάλετε έναν ασθενή πριν το χειρουργήσετε, έτσι, σε ορμονικό, σε αντιανδρογόνο, σε ορμονικό αποκλεισμό, οτιδήποτε, πόσο άθλιστο είναι. Έγινε σαφές. Αυτό τουλάχιστον. Έγινε σαφές ότι η χειρουργική θεραπεία μετά από αυτή την ομιλία ανέβηκε ένα σκαλί παραπάνω, γιατί συζητώντας και λέγοντας ότι στους νέους ιδιαίτερα ανθρώπους βγάλετε τον όσο μπορείτε να βγάλετε, ό,τι μπορείτε να βγάλετε, δεν είναι λύση η ορμονοθεραπεία. Και το ξέρουμε, γιατί αυτοί δεν πάνε καλά οι ασθενείς. Και νομίζω ότι η τάση θα δικαιωθεί μετά από αυτά που διάβασα και από το interaction που μου πρόσφερε αυτό με τη Βασιλική. Θεωρώ ακόμα περισσότερο ότι θα γίνουμε πολύ πιο επιθετικοί στο χειρουργείο, ιδιαίτερα στους νέους, αν μιλάω ανθρώπους. Θα γίνουμε μάλλον ακόμα πιο επιθετικοί. Ρωτήσω ότι μιλάτε πάντοτε για τον ιδιοξέρον. Ναι, προφανώς. Όχι ενώ στρατιωτικό, εντάξει. Εγώ είπα ότι τα είδα, εγώ ήμουν ο πρώτος που τα κατήγγειλα αυτά και εσείς με υποστήριξατε, κύριε Μητρόπουλε, μην το ξεχνάτε, σε αυτό το σχολείο.